2021, μια χρονιά ορόσημο, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα οι σπουδαίες εκδηλώσεις. Στο επίκεντρο αυτό το Σαββατοκύριακο η πόλη των Χανίων και τα Σφακιά και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Κυρία Αγγελοπούλου, καλησπέρα σας στο κανάλι των Κρητικών. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, συνονόματε. Έτσι ακριβώς. Κυρία Αγγελοπούλου, είστε στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Νομίζω ότι αυτό σας κάνει να νιώθετε και ακόμα πιο οικία. Είστε και στο κανάλι των Κρητικών. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με την 6η και 7η Ιουνίου, επίκεντρο Σφακιά και Χανιά, όπου έχουμε σπουδαίες εκδηλώσεις με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Κάποιες από τις σπουδαίες εκδηλώσεις κάποιες που γίνονται και θα γίνονται στην Κρήτη. Κάποιες. Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενη που θα κατέβω. Κρήτη με προλάβατε, έφτασα πριν μισή ώρα από Εύβοια και Χαλκίδα. Και στα Σφακιά και στα Χανιά θα γίνει αυτό που λέμε τιμή στον τόπο, τιμή στην ιστορία και στους ανθρώπους και σχεδιασμός και δημιουργία για το μέλλον. Όλα αυτά μαζί. Αυτή είναι η μοναδικότητα των προτάσεων που μας έχετε κάνει εσείς, ο κόσμος, η κοινωνία. Η ΔΕ Κρήτη έχει ξεπεράσει όλα τα όρια και το λέω με καλό σκοπό. Έχουν κάνει πιο πολλοί δήμοι. Έχουν μπει πολύ ήδη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Αντώνη Τρίτσης, όπως ας πούμε το Ρέθμο και ο Άγιος Βασίλειος. Και εμείς κατεβαίνουμε όχι μόνο για να τιμήσουμε, αλλά για να δούμε πώς εξελίσσονται οι προτάσεις τους, γιατί σκοπός μας είναι, όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση, να έχουν μείνει πράγματα. Να έχουν αλλάξει γειτονιές, να έχουν αλλάξει πόλεις, να έχουν αλλάξει μουσεία, να έχουν συνδεθεί πανεπιστήμια, να έχουν ενημερωθεί νέοι άνθρωποι, να έχει ανέβει το επίπεδο αυτού που λέμε ανάπτυξη, θεματικός τουρισμός για τις πόλεις και τα χωριά μας. Δηλαδή όχι απλώς ελάτε εδώ ξένοι ή ντόπιοι επισκέπτες, αλλά ελάτε να δείτε τι σας έχουμε ετοιμάσει. Τον αγροτοδιατροφικό τουρισμό, τον πολιτισμικό τουρισμό, τον εκκλησιαστικό τουρισμό, τον γαστρονομικό τουρισμό, τον τουρισμό που έχει σχέση με βιβλιοθήκες και πανεπιστήμια. Ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, γιατί το μήνυμα των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση είναι πώς θα διαμορφωθεί ένα αύριο το οποίο θα είναι συνυφασμένο με την ανάπτυξη. Επόμενο ραντεβού στην Κρήτη μετά τα Σφακιά και τα Χανιά είναι η 12η και 13η Ιουνίου, όπου έχουμε μία Χανιά-Ηράκλειο, τη συμμετοχή αυτών των δύο πόλεων σε μία σημαντική δράση που θα θέλαμε λίγο να σταθούμε σε αυτή. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ταυτόχρονα σε 18 πόλεις, το τμήμα των ευθειών περιβαλλόντων της αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης στα Χανιά έκανε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Δηλαδή φαντάζεστε ότι σε κάθε εμβληματικό κτίριο θα γίνεται μια προβολή της ιστορίας Επανάστασης που θα έχει μέσα και την ιστορία του τόπου, της πόλης. Και θα δείτε να ζωντανεύει η Επανάσταση σαν να ζωντανεύουν πίνακες, σαν να ζωντανεύουν εικόνες, πρόσωπα. Βλέπετε σαν να γίνονται μάχες μπροστά σας, με μουσική, επιβλητική. Και να πούμε, κυρία Δασκαλάκη, ότι βλέπουμε και σχετικές εικόνες από αυτό που λέτε τώρα. Το βλέπουν οι τηλεθεατές μας. Και θα μαζευτεί ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα μετά την πανδημία, γι' αυτό το κάναμε αυτή την ημερομηνία, 12 και 13 Ιουνίου, γιατί θα μαζευτεί ο κόσμος, δεν θα έχει περιορισμούς και θα δει κάτι μοναδικό. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχαμε κάνει και μας είχατε ρωτήσει το ντοκιμαντέρ «Σε γνωρίζω από την όψη». Δηλαδή αυτά όλα τα χρηματοδοτούμε εμείς από τα έσοδα που έχουμε από τις χορηγίες και τις δωρεές και από την αγορά που μας έχετε κάνει του νομίσματος. Κοιτάξτε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αν μπορεί να το δείξει η κάμερά σας. Βεβαίως, είναι το νόμισμα αφιερωμένο νόμισμα στην Κρήτη. Είναι αφιερωμένο στην Κρήτη. Όσοι το αγοράζετε, να ξέρετε ότι μας βοηθάτε να χρηματοδοτούμε δράσεις από όλες τις πόλεις, από τις πόλεις σας. Προτάσεις που έχουν κάνει τα παιδιά σας στα σχολεία τους, στα πανεπιστήμια. Προτάσεις μοναδικές. Αν σας πω πόσες πόλεις στην Κρήτη έχουν κάνει και πόσοι δήμοι έχουν κάνει προτάσεις, θα εκπλαγείτε. 24 και 25 Ιουλίου το άλλο μεγάλο ραντεβού, όπου έχουμε τις γιορτές των πόλεων. Και 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
Θα γλεντήσουμε, θα γιορτάσουμε, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε. Συνεργαζόμαστε με 51 πόλεις όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να μην κάνουν μια παγερή εκδήλωση, να βγάλουν ό,τι καλό έχει ο τόπος τους. Χορευτικό συγκρότημα, μπουζούκια, ράπερς, τραγουδιστές, λύκειο Ελληνίδων, παραστοδοσιακοί χοροί, φιλαρμονικές. Θα γίνει ένα γλέντι. Μας αξίζει, γιατί τόσο καιρό είμαστε μέσα. Βεβαίως. Τώρα κάναμε και κάνουμε τα εμβόλια μας. Καιρός είναι να ξαναζήσουμε τη ζωή μας κανονικά. Εμείς λοιπόν το προσφέρουμε αυτό σε όλους τους Έλληνες. Όπως βλέπετε, άλλα γίνονται Ιούνιο, 12 και 13, 24-25 Ιουλίου, σε πάρα πολλές πόλεις και όπου έχει πάρα πολύ ζέστη, το μεταθέσαμε 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, κυρία Δασκαλάκη, είναι ότι παρά την πανδημία, οι σπουδαίες αυτές εκδηλώσεις αγκαλιάζονται από τον κόσμο και γίνονται η μία μετά την άλλη σε ολόκληρη την χώρα. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Τι σημαίνει για την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021 να οργανώνει μαζί με μια μεγάλη ομάδα αυτήν την χρονιά ορόσημο για τη δική μας ιστορία, στην καρδιά μιας πανδημίας που έχει αλλάξει τη ρότα της καθημερινότητάς μας. Είμαι από τους Έλληνες, από τις Ελληνίδες, που θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά καλά στοιχεία, ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε ανταγωνισμό, γιατί μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας, όπως το αποδείξαμε, σε κρίσεις, σε μάχες, σε πολέμους, σε καταστροφές, σε ανταγωνισμούς. Και αυτή ακριβώς η περίοδος, αισθάνομαι ότι είμαι μέλος της οικογένειας Ελλάδος, που συνετοιμάζουμε και συνδιοργανώνουμε πράγματα που θα μας κάνουν να μάθουμε το τι έγινε στον τόπο μας, να μάθουμε για πολλούς σημαντικούς ανθρώπους και πιο πολύ να κρατήσουμε όλα αυτά τα καλά μας που μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους αυτά τα 200 χρόνια, να ξεχάσουμε τα αρνητικά μας που τα μαθαίνουμε από την ιστορία πώς και γιατί έγιναν και να ετοιμάσουμε τη ζωή μας μετά. Η ζωή μας μετά θα έχει και καινοτομία, θα έχει και ανάπτυξη, θα έχει και τεχνολογία, θα έχει και ψηφιακό μετασχηματισμό, θα έχει και εναλλακτική ενέργεια, θα έχει και προστασία για το περιβάλλον. Όλα αυτά που σας λέω είναι σε προτάσεις που μας κάνατε εσείς η κοινωνία. Είναι σαν να δουλεύουμε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια και ετοιμάζουμε τα πάντα για την Ελλάδα. Γιατί είναι μέσα σημαντικό να λέμε τι περήφανοι είμαστε, φτάσαμε μέχρι εδώ, αλλά πιο σημαντικό ακόμα είναι τι έναυσμα παίρνουμε από αυτά που περάσαμε, ούτως ώστε στον 3ο αιώνα να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Αξιόπιστη ευρωπαϊκή εταίρη, αναπτυγμένη χώρα, άνθρωποι φιλόξενοι, άνθρωποι που δημιουργούν και που καλούν πάρα πολλούς από όλο τον κόσμο να συνδημιουργήσουν μαζί τους. Το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης, το πρώτο που θα γίνει στην Ελλάδα, θα γίνει γιατί εμείς το σκεφτήκαμε και σκεφτήκαμε, κύριε Δασκαλάκη, ότι τα εκατοντάδες παιδιά που φεύγουν και εξοδεύονται οι γονείς τους και εξορίζονται, μεταναστεύουν στο εξωτερικό, μπορεί να μείνουν εδώ στην Ελλάδα, να εκπαιδευτούν και να δουλέψουν, να πουλήσουν το προϊόν της δουλειάς τους σε εκατοντάδες εταιρείες που θα χρειάζονται πια την τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγόριθμους. Άρα, κυρία Δασκαλάκη, αυτή είναι και η παρακαταθήκη που αφήνει στις επόμενες γενιές. Μία από τις παρακαταθήκες. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει αυτή τη χρονιά ορόσημο. Επειδή οργώνεται ολόκληρη τη χώρα, από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές μέχρι τα μεγάλα αστικά κέντρα, θέλω να μου πείτε τι εισπράτεται με σημείο αναφοράς αυτά τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και πώς οραματίζεστε την Ελλάδα του αύριο. Εισπράττουμε καταρχήν την περηφάνεια του κόσμου και πολλές φορές τον θαυμασμό στον τόπο του. Ανακαλύπτει ήρωες που ήταν αφανείς. Ανακαλύπτει περιοχές που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο. Δεν μπορεί να τα έχω σήμερα, συμπληρώνω την νούμερο 47 επίσκεψη, η επιτροπή μας, όπου βλέπουμε τι ετοιμάζει ο κόσμος. Ανακάλυψαν και πάλι μάχες που έγιναν και που σήμαναν πάρα πολλά πράγματα σε όλη αυτή την πάλη κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και αργότερα, γιατί δεν γιορτάζουμε μόνο, ξεκινάμε από την Επανάσταση, ξέρουμε ότι η Κρήτη χρόνια προσπάθησε, μάτωσε,
πολέμησε για να ξεπετάξει αυτό το ζυγό από πάνω της. Περάσαμε και παγκόσμιο πόλεμο και πρώτο και δεύτερο και μικρασιατική καταστροφή. Ο κόσμος λοιπόν είναι σαν να ρουφάει την ιστορία του, να ξαναψάχνει και ψάχνει να βρει όλα αυτά σαν να βλέπει έναν μεγάλο πίνακα και τον ξαναζωγραφίζει. Mm-hmm. Βάζει πάνω κομμάτια που έχουν παίξει ρόλο στην ιστορία μας. Έχουμε λοιπόν, ανακαλύπτουμε την ιστορία μας. Θυμόμαστε όλα όσα έχουν γίνει. Όχι αυτά που διαβάσαμε μόνο στα σχολικά βιβλία, αυτά που γίνονται τώρα, διαγωνισμοί στα πανεπιστήμια, έρευνες στα πανεπιστήμια, δουλειά σε γυμνάσια, σε λύκεια, ακόμα και σε δημοτικά και σε νηπιαγωγεία. Βλέπουμε όμως ότι ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, ακριβώς επειδή τους είπαμε ό,τι θέλετε να κάνετε να είναι κάτι που θα κρατήσει, να μην είναι πόροι χρήματα που έτσι θα σπαταληθούν για μια μέρα, και βρίσκουν ποια είναι η ανάγκη του τόπου, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, μπορώ να σας πω από τις Αρχάνες, έχω εδώ όλες τις πόλεις που έχουν κάνει, όλους τους δήμους που έχουν κάνει τις δικές προτάσεις στην Κρήτη, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τα Χανιά και τα Σφακιά, είναι ο Κάντανος, είναι ο Άγιος Βασίλης, είναι το Αμάρι, είναι ο Μυλοπόταμος, είναι το Ρέθυμνο, είναι Μινώα Πεδιάδος, είναι Μαλεβίζη, είναι Βιάνος, Κοντοχωριανή από εκεί πέρα. Έτσι. Είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι Επισκοπή, είναι το Ασβεστοκάμινος στη Γόρτινα, Λιμένη Σιτίας και το Κουρεμένο. Είναι άλλα πράγματα που έχουν γίνει στα Χανιά, μέχρι και το Σχολείο των Αστεριών του Δήμου Ανογίων στο Ψιλορίτη σε 1750 μέτρα υψόμετρο. Είναι όλη η Κρήτη, είναι κυρία Δασκαλάκη. Είναι όλη η Κρήτη. Και όλοι αυτοί ετοιμάζουν, όταν λέμε δράσεις, τι είναι? Ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο να φτιάξεις κάτι στον τόπο σου που θα μείνει. Είτε αλλάζεις το μουσείο, είτε ένα βάζεις πρόγραμμα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη ή που είναι τυφλοί, είτε δημιουργείς μία υποδομή και δείχνεις τα προϊόντα της περιοχής σου, την εστίαση, το γαστρονομικό τουρισμό σε συνδυασμό με ενημέρωση για όποιο ξένο έρχεται, για τα μουσεία σου, τις εκκλησίες σου, τους τόπους αρχαιολογικούς, τα πάντα. Αυτά όλα τι είναι? Προετοιμάζεις το αύριο με πράγματα, με δράσεις, έτσι, τα οποία μπαίνουν τώρα τα θεμέλια και θα μείνουν. Θα φύγει το 21 και αυτά θα έχουν ο κόσμος να τα βλέπει και να σκέφτεται αυτή την εποχή που ζήσαμε και την πανδημία. Εμείς την ξεπεράσαμε, κάναμε πράγματα και τα οποία θα μείνουν στον τόπο μας. Και αυτό πρέπει να είναι και το διακύβευμα όλων αυτών των εκδηλώσεων για την Κρήτη, ιδιαίτερη τιμή που μία κριτικιά έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 και τώρα η χρονιά ορόσημο 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Κυρία Δασκαλάκη, ξέρετε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κοινό, κύριε Δασκαλάκη, έχουν αυτές οι δύο οργανώσεις. Και στις δύο έπαιξε ρόλο η κοινωνία. Με τη διαφορά ότι τότε ζητούσα να κάνουμε συγκεκριμένα σχέδια κατασκευές, τα οποία δεν υπάρχουν τώρα. Και τώρα η ίδια η κοινωνία αποφάσισε πώς να γιορτάσουμε αυτή τη χρονιά. Αυτό είναι μοναδικό, είναι πρωτοποριακό, είναι καινοτόμο. Και χαίρομαι γιατί η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι μία από τις πρώτες που έκανε τέτοιες προτάσεις και κάθε νομός και σχεδόν κάθε δήμος έχει να επιδείξει μία μοναδική προσπάθεια. Αυτό είναι μοναδικό. Μπράβο σε εσάς λοιπόν. Μπράβο στην Ελλάδα και μπράβο στους κριτικούς. Και εμείς θα ανταποδώσουμε τον μπράβο στην Επιτροπή Ελλάδα 2021 για να πάμε στα επόμενα 200 χρόνια που θα είναι πιο λαμπρά από αυτά που έχουμε κάνει ως Έλληνες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.